Γιάννης Καντέλης τώρα μαζί μας, γιατί η άλλη είδηση που προκύπτει τις τελευταίες ώρες, μένει βεβαίως να διασταυρωθεί και να επιβεβαιωθεί και επισήμως, αφορά σε ραντεβού Μακρόν Μητσοτάκη στο Παρίσι. Αν μου επιτρέπεις, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα για το ρεπορτάζ με το ΝΑΤΟ και το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον κύριο Στόλτεμπεργκ, να ξεκινήσουμε φυσικά. Αυτό. Έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα, όπως πληροφορούμαστε από ανώτατη κυβερνητική πηγή, στους μόνιμους αντιπροσώπους των χωρών στο ΝΑΤΟ. Αυτή η κουβέντα έγινε πριν λίγο και δεν έχει ενημερωθεί κανένας στην Αθήνα, είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είτε στο Υπουργείο Άμυνας, για αυτή την συζήτηση του κυρίου Στόλτεμπεργκ στο πλαίσιο των μόνιμων αντιπροσώπων των χωρών που βρίσκονται. Άρα ο κύριος Στόλτεμπεργκ δεν έχει μιλήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει με τον Ερντογάν, διότι αυτό λέει στο tweet του, ότι έχω μιλήσει με τους ηγέτες της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δεν έχει μιλήσει ούτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μας αναφέρουν μόλις τώρα σε μήνυμα. Δεν έχει μιλήσει ούτε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, ούτε με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Οι μόνοι που μόλις είχαν προλάβει να πάρουν γνώση είναι οι μόνιμοι αντιπρόσωποι. Δεν είχαν γίνει καν συνεννοήσεις με την Ελλάδα τουλάχιστον, που να μιλήσουμε για την ελληνική πλευρά. Δεν αποκλείεται αργότερα, απόψε ή αύριο, να υπάρχει αυτή η επικοινωνία του κυρίου Στόλτεμπεργκ. Ωστόσο, επισήμως η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε λάβει ούτε γνώση αυτής της πρόθεσης του κυρίου Στόλτεμπεργκ. Πόσο μάλλον προφανώς, δεν είχε συνενέσει. Ακριβώς, δεν είχε συνενέσει σε όλο αυτό. Κρατάμε, μου σημειώνουν, την πρόθεσή του να βοηθήσει με αυτόν τον μηχανισμό, αλλά πάντα υπάρχει προϋπόθεση, όπως αναφέρατε νωρίτερα με τον Σταύρο Ιωαννίδη, να φύγουν τα τουρκικά πλοία από την ελληνική φαλοκρηπίδα. Μάλιστα, προφανώς βιάστηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Θα μάθουμε περισσότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη που μόλις μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο ραντεβού Μητσοτάκη Μακρόν. Φαίνεται ότι ψήνεται. Ναι, είμαστε πολύ κοντά. Οι συζητήσεις, όπως μας μεταφέρουν, γίνονται στο ανώτατο επίπεδο πλέον και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν όμως αρκετές λεπτομέρειες να διευθετηθούν. Πρόθεση είναι να υπάρχει μια υπογραφή αυτής της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας και Γαλλίας στις 10 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι το πρωί και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες να μεταβούν στην Κορσική για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο. Κυβερνητικές πηγές μας έλεγαν ότι όποιος βιάζεται όμως σκοντάφτει και γι' αυτό το λόγο θέλουν να έχουν προσοχή και εκεί να μείνουν και μέχρι να έχουμε αυτή την υπογραφή με το Παρίσι. Ωστόσο, υπάρχουν μια σειρά από διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας στο επόμενο διάστημα. Αρχής γενομένης με την επίσκεψη του κύριου Δένδια στις 4 Σεπτεμβρίου στα Ηνωμένα Έθνη. Mm-hmm. Εκεί θα δει το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με τον οποίο θα συζητήσουν την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη συνέχεια, έχουμε αυτή την Ευρωμεσογειακή στην Κορσική. Μένει αν θα δούμε και την υπογραφή. Αν θα μεσολαβήσει και το Παρίσι. Ακριβώς. Ναι. Αμέσως μετά στις 12 Σεπτεμβρίου έχουμε την λήξη της τουρκικής ναύτεξης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μένει να δούμε αν θα υπάρχει μια καινούργια ναύτεξ και αν θα είναι και ακόμη πιο κοντά στο Καστελόριζο, όπως γίνεται μέχρι τώρα από την πλευρά της Τουρκίας. 13 του μήνα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη, 12 και 13 είναι αυτό που λέμε πλέον Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα γίνει φέτος, αλλά θα έχουμε την εκδήλωση Σιχελ Expo. Μένει να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο μήνυμα εκεί από τον Πρωθυπουργό ή αν θα έχει μεσολαβήσει κάτι για την αποκλιμάκωση της έντασης. Και καταλήγουμε στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Πολύ κρίσιμη ημερομηνία, διότι εδώ, αν δεν έχουμε αποκλιμάκωση, θα έχουμε κυρώσεις και μένει να δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Πολύ πυκνά τα γεγονότα μέχρι τα τέλη του μήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.